Του μίλησες? Του μίλησα. Δηλαδή, του εξήγησα και προσπάθησα φυσικά να του εξηγήσω. Δεν ξέρω. Αύριο φεύγει για το Παρίσι. Έκανες σωστό. Εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί. Αλέξη. Ο μόνος λόγος που σ' άφησα στην ησυχία σου και σεβάστηκα την επιλογή σου ήταν επειδή ήθελα και θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Αυτό θέλω. Μόνο μαζί σου θα είμαι ευτυχισμένη. Μόνο μαζί σου. Πάντα το ήξερα εγώ. Πάντα το ήξερα, αλλά ναι. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ. Εντάξει, οκ. Το έχω νομίζω. Μισό λεπτάκι. Να το βρω κιόλας. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή. Γεια σου. Μου δίνεις το χέρι σου, παρακαλώ πολύ. Το χέρι. Πάρε. Ευχαριστώ. Θα βάλω εδώ. Και... Μαριά. Θες να γίνεις γυναίκα μου? Εντάξει, το δαχτυλίδι είναι, θα το αντικαταστήσουμε, δεν είναι θέμα. Έτσι κι αλλιώς τα κλειδιά του, το σετ των κλειδιών. Είσαι σίγουρα? Ναι, όπως σε τίποτα άλλο στη ζωή μου. Γιατί δεν απαντάς τώρα, τι, δεν είσαι σίγουρη εσύ? Όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου. Αχ, Μανούλα μου! Πού είσαι, κοριτσάκι μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη, μαμά μου, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Δεν θα το πιστέψεις, ήμουνα με τον Αλέξη. Και ήμουνα στο Λούνα Πάρκ και μου έκανε πρόταση γάμου με ένα μπερλόκ κλειδιών. Δεν είναι πολύ ρομαντικό, είναι πάρα πολύ ρομαντικό, πολύ ρομαντικό. Κοριτσάκι μου, αγάπη μου! Τι έγινε, ρε παιδιά, τι κάνετε τέτοια ώρα ξύπνιες? Για ποιο Λούνα Πάρκ λέτε? Ηρακλή, άσε τα Λούνα Πάρκ και ετοιμάσου για την εκκλησία. Ορίστε. Από εκείνη τη νύχτα στο Λούνα Πάρκ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια στιγμή που να μην πετάω σε πελάγι ευτυχίας. Αλλά σήμερα είμαι πιο ευτυχισμένη και από ευτυχισμένη. Υπάρχει λέξη που να περιγράφει αυτό το συνέστημα? Μαράκι, έχουν έρθει φίλες σου. Αγάπη μου, η ώρα η καλή. Μανούλα μου. Περάστε, κορίτσι, εγώ φεύγω. Τι όμορφη. Τι όμορφη. Κούκλα είστε. Πολύ όμορφη, αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Και στα δικά σας, ηλεύθερες. Και οι διαζευγμένες, παρακαλώ. Ειδικά αυτές. Καλά, άμα σε δύο Αλέξης θα πάθει. Μαράκι, πες μας, πώς αισθάνεσαι? Αχ, νιώθω... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, φρε κορίτσια. Είναι το πιο υπέροχο συνέστημα του κόσμου. Αχ, μαράκι μου, ποιος να το έλεγε μετά από όλα αυτά που πέρασες? Είδες τελικά ο Αλέξης το αγαπούσε το μαράκι μας και εμείς το βρίζαμε τόσο καιρό. Ωραία, καλά του κάναμε. Το χρειάζεται το βρίσιμο άντρας. Αχ, κορίτσια, πείτε μου ότι δεν είναι ψέματα. Πείτε μου ότι Σάββατο δεν είναι σήμερα. Σάββατο δεν είναι. Λοιπόν, και Σάββατο είναι. Και ψέματα δεν είναι. Και ζεις την πραγματικότητα που σου αξίζει. Εγώ όμως δεν θα σου συγχωρήσω ποτέ που δεν μας έκανες κουμπάρες. Αχ, βρε κορίτσια, ελάτε τώρα. Πόσες κουμπάρες θα κάνει, βρε Μάρθα, έξι? Τότε φροντίστε με τον Αλέξη να κάνετε έξι παιδιά για να βαφτίσει κάθε μια μέσα από ένα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για σένα, Μάρθα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην εκκλησία και εσύ φρόντισε να αργήσεις. Μην τυχόν και δεν τον στήσεις.
και να του πατήσει το πόδι. Βρε Σοφία, δεν είναι ανάγκη. Εγώ το ξενύχιασα το δικό μου. Άντε, αφήστε την πάρνα και πάμε. Με το καλό. Άντε, πάμε, πρέπει να πάμε. Πάμε, μην αρχίσεις. Για σας, για μας. Φροντίστε να κάνετε κανένα λάθος και να μην παντρευτώ, ε. Ηρέμησε, ρε γαμπρέ, θα τη βάλεις την κουλούρα. Ότι θα έκανε αυτός ο άνθρωπος έτσι για να παντρευτεί, ποιος θα το έλεγε. Αλλάζει ο άνθρωπος, Δημήτρη μου. Οχ, 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 παιδιά, τι κάτσε. Τι έγινε, τι ξέχασες τις σφαίρες. Ήταν μικρές και δεν τις είδα. Κάτσε, ρε, περίμενε. Κάτσε, γιατί νομίζω έχω ένα κουτάκι στη τσέπη να δούμε αν μπορεί να είναι υπέρες, δεν ξέρεις. Και να δούμε και είναι υπέρες. Πάει υπέρες. Μην αστεί αυτά, ρε, τα έχω και μαζεμένα. Τρελώσε, να με βαράσω όπως παλιά. Τρελώ, πως τους καμία, έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε και γάμο σήμερα, σ' αφήνω. Αλλά τα μάτια για τις βέρες σου, τις βέρες στα μάτια σου. Πρώτη φορά βλέπω κουμπάρους να έχουν πλακωθεί τόσες φορές στο ξύλο. Ναι. Έχετε εσείς πολλά εσείς δύο, ε. Να σου πω την αλήθεια. Για λέγε. Τον άφηνα και μου τους έχουν γιατί άμα ήθελα τον έκανα. Α. Τον άφηνες και με τι λες, εγώ σ' άφηνα και με την κάτσε. Κάτσε ρε Φέρι, έλα από εδώ εσύ. Κάτσε απέναντι. Τι θα κάνετε τώρα, ε. Θα πλακωθείτε πάλι στο ξύλο. Τι θες εσύ. Να έρθει η νύφη και να σε δει με μαυρισμένο το μάτι. Θα έρθει αυτή η νύφη. Ξέρω εγώ. Λέτε να με στήσει. Τόσο καιρό τη έψηνε εσύ το ψάρι στα χείλη. Τώρα η τη σειρά τη να στο ψήσει. Ψάρι έχει το μενού. Παιδιά, τι έγινε. Έτοιμο. Για να δω. Πανέτοιμο. Ναι, ναι, έτοιμο. Δεν βλέπει το χρώμα του. Τον σιγοψύνουνε σιγά-σιγά. Σταμάτα πια. Τι έγινε, βρε Αλέξη. Φοβάσαι μήπω αλλάξει η Μαρία γνώμη τελευταία στιγμή. Γιατί. Παιδιά, έχετε δει το ενυφητό σκασέ. Έξι φορέ. Α, φοβερή ταινία, ε. Να σου πω. Εδώ είμαστε. Γεια ρε καλή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Η ώρα είναι καλή. Τι γίνεται. Καλά. Η ώρα είναι καλή. Το θυμάστε το σύζυγό μου, ο κύριος Μαντάς. Σας παντρευτήκατε. Αυτό είναι η σειρά μας. Έλα, πάμε. Γεια σας και στα δικά μου. Instead of low, you're feeling just the same. But seasons come and seasons go. I'll make you smile again. If you don't believe me, take me by the hand. Can't you feel your warming up? Yeah, I'm your weatherman. Ρε, κουνηθείτε, ρε, κουνηθείτε, ρε, παντρευόμαστε, ρε! Εσύ δεν μπορούσες να ανακαλύψεις το υπτάμενο αυτοκίνητο, πάτω! Και να το είχα ανακαλύψει, θα δεχόσουνε. Εδώ το σίδερο σε σφάρ και τους νόπαρες. Αχ, σας παρακαλώ τώρα, μην τσακώνεστε! Τι θα κάνουμε, θα αργήσουμε, τι θα κάνουμε! Λέτε να φύγει ο Αλέξης, ε! Ας το εμείς να το κουνήσει από εκεί και θα δει. Θα το κάνουμε το... Ξέχασα να πάρω το δίκανο. Oh. Δεν πειράζει, τους κάνεις άλλο γαμήλιο δώρο. Τι ήθελα και τις άκουγα. Που μου λέγανε να το στήσω, τι τις άκουσα και τα τραβάω εγώ τώρα αυτά, τι. Δεν πιστεύω να το πατήσει και το πόδι, ε. Αχ, πατέρα μου, ας φτάσουμε στην εκκλησία και ας μου το πατήσει αυτός. Μην ανησυχείς, κορίτσι μου, ο πατέρας είναι εδώ. Σουμάκερ, έτσι. Αλλά είμαι σουμάκερ. Πέρα μόλις ανοίξει, αδείς θα γίνει. Άντε ρε, φύγε, φύγε ρε, παιδάκι μου. Τι έχει γίνει.
Ελάτε, πατέρα μου. Ελάτε, πατέρα μου. Πατήστε το, πατέρα μου. Πατήστε το.